το είπες, Κρίστη μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί αυτό σου λέω, αυτός τραγουδάει για να μην τραγουδάς εσύ. Είμαστε ακόμα στο βράδυ και είμαστε με τον Νίκο Μακρόπουλο και λέγαμε προηγουμένως ότι κάτι, ναι. Πώς σου φάνηκε τώρα ότι τα προσωπικά σου έγιναν μεσημεριανά? Χαλάστηκες? Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Όχι, χαλάστηκα. Δεν φτιάχτηκα κιόλας, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν το επέλεξα εγώ, δεν ήταν δική μου απόφαση. Εντάξει, ένας χωρισμός τώρα να γίνεται. Ένας χωρισμός, ρε Πέτρο, όπως όλοι οι χωρισμοί όλου του κόσμου. Το 50% συνεχίζουν να λέω, 55%. Όποιος και να είναι. Εσύ άργησε, 22 χρόνια, μετά από 22 χρόνια ξυπνήσατε και δύο. 25. 25, γιατί ξυπνήσατε μετά από 25? Κοίταξε, κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει. Δεν είχατε πριν. Πώς δεν υπήρχαν. Αλλά κάποια στιγμή γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, βάζει τα πράγματα σε τάξη, λέει: ξέρεις κάτι, βαρέθηκα να λέω ψέματα, φτάνει μέχρι εδώ, από τη μεριά μου τουλάχιστον. Και εν πάση περιπτώσει, ας δικαστώ και ας πληρώσω για αυτό. Είπες τώρα κάτι που την πάτησες μόνος. Ότι. Ότι έλεγες ψέματα. Τι ψέματα έλεγες? Ναι, ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερος ψεύτης από μένα, να υπήρξε μεγαλύτερος ψεύτης από μένα. Τι ψέματα έλεγες, Νίκο? Να σου πω ένα ψέμα που λέω τώρα. Όχι σε μένα. Όχι, να σου πω ένα ψέμα. Ναι. Πλέον δεν λέω ψέματα, λέω μόνο την αλήθεια. Ωραία, δεν είσαι. Τι ψέμα έλεγε για τη ζωή σου, για αυτά που σου άρεσαν, αυτά που δεν σου άρεσαν. Η ζωή είναι ένα ψέμα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Αρκεί. Μια ανάσα, μια ζωή, ναι. Έτσι, έτσι. Η ζωή είναι ένα ψέμα έτσι κι αλλιώς. Αρκεί να ζεις για σένα. Μια πνοή, ναι. Να ζεις για την πάρτι σου. Και όποιον το χαλάει, εν πάση περιπτώσει μπορεί να αποχωρήσει. Εντάξει, εδώ που καταλαβαίνω, σε κατηγορούσε η γυναίκα σου, ας πούμε, ότι όποια έβρισκες μπροστά σου, ας πούμε, έχεις μια σχέση. Είτε ήταν αυτές που τραγούδαγες μαζί, είτε τις άλλες, είτε τα άλλα. Τα επιμέρους, τα μικρά γράμματα που δεν έχουν να κάνουν. Εγώ σου είπα, κράτησα μια στάση και κρατάω μια στάση ακόμα, σιωπή. Και καλά κάνεις. Δεν υπάρχει λόγος. Μουγκαμάρα, θα έλεγα. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Να πούμε, έφταιξε. Τι λόγο έχεις? Ένα χωρισμό πάντα ήταν και δύο. Εντάξει, τι έγινε τώρα, έχεις ηρεμήσει με αυτά? Τώρα είσαι σχέση, είσαι κάτι, έχεις μια γυναίκα, δεν έχεις γυναίκα. Κοίταξε, και τι μόνος μου δεν είναι. Όχι, έρχεται εδώ πέρα, ναι.